Έχουμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση τον κύριο Γιαννάκα, εκπρόσωπο καφετεριών και εστιατορίων της Λέσβου. Κύριε Γιαννάκα, με τα νέα μέτρα είδαμε ότι κλείσαν κάποιες επιχειρήσεις της πόλης. Θέλετε να μας σχολιάσετε την κίνηση αυτή και γενικότερα ποια είναι η πορεία των καταστημάτων εστίασης στο νησί μας? Βεβαίως. Καλή σας χρονιά κιόλας. Να έχουμε όλοι μια καλή χρονιά επιτέλους. Με αισιοδοξία ελπίζουμε και καλά αποτελέσματα. Μας ήδη, μια και ξεκινήσει πριν από Χριστούγεννα, με διάφορα μέτρα που ακουγόντουσαν τα μηδιακά, που είχε αρχίσει ο κόσμος και είχε μια ανησυχία για το πώς θα κάνει τις γιορτές του και υπήρχαν οι πρώτες ακυρώσεις εν μέσω των εορτών. Από τη στιγμή που ανακοινώθηκαν επίσημα μετά τα μέτρα που χωρίς μουσική, με τις αποστάσεις, παρόλο που είσαι εμβολιασμένος, μόνο καθιστός, μόνο μέχρι άτομα και όλα τα υπόλοιπα που γνωρίζουμε, τότε πέρα ότι υπήρξε ένα τεράστιο κύμα ακυρώσεων, πλέον έχει γίνει ασύμφορο σε πάρα πολλές επιχειρήσεις να λειτουργήσουν. Γιατί, άμα θυμάστε, μας έχουν αποκλείσει ήδη ένα 40% και πάνω που είναι ανεμβολίαστο να μπει μέσα στο μαγαζί μας. Από τους υπόλοιπους που μπαίνανε, μας έχει περιορίσει το πόσα άτομα θα είναι η παρέα, δεν μπορεί να μπει όρθιος. Και μας έχουν βάλει και το ωράριο και χωρίς μουσική, είναι καταστροφικό για μας. Δεν προλάβαμε να δουλέψουμε τις γιορτές για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα έξοδα που χρειαζόταν. Ήταν μια τεράστια ζημιά. Ο κόσμος εδώ έχει απευθύνει και δεν ξέρουμε πραγματικά, δεν έχουμε λόγια να το πούμε την κατάσταση. Που το πιο βατό αυτή τη στιγμή ήταν να κλείσουμε τις επιχειρήσεις μας, πάρα πολλά μαγαζιά, γιατί μας βγαίνουν, μπαίνουμε λιγότερο μέσα από το να είμαστε κλειστά, από το να είμαστε ανοιχτά με αυτά τα μέτρα που υπάρχουν. Η κυβέρνηση δυστυχώς δεν έχει δώσει κανένα σημείο ελπίδας για κάποια φυσιολογική στήριξη που θα έπρεπε να γίνει για τον κλάδο, για όλα αυτά που έχει τραβήξει και όλα αυτά που φανάζουμε τόσο καιρό. Υπάρχει μια πιθανότητα από Δευτέρα να ανακοινωθούν οι αναστολές και τα υπόλοιπα καν, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που έχει συμβεί είναι μία στις 10 επιχειρήσεις και μπορεί να σας λέω και πολύ, είχε δικαίωμα να βγάλει την αναστολή τους υπαλλήλους που τους έφυγε κρεμασμένους με τα νέα μέτρα εν μέσω εορτών, αλλά οι 9 στις 10 επιχειρήσεις δεν μπορούσαν να βγάλουν κανέναν σε αναστολή. Οπότε πάρα πολλοί υπάλληλοι που χάσαν τα μεροκάματά τους δεν μπορούν να μπουν καν σε αναστολή και ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις βεβαίως πληρώνουν τις εισφορές αυτών των υπαλλήλων χωρίς να δουλεύουν. Οπότε είναι διπλή ζημιά, είναι και για τον υπάλληλο που έχασε όλα τα μεροκάματά του και για τον επιχειρηματία ο οποίος πληρώνει τις εισφορές ενός υπαλλήλου που δεν δουλεύει. Είναι η πράξη η αναστολή και στις υπόλοιπα κάρτες πιθανότατα, λογείται ότι θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα. Αλλά θα υπάρχει δυνατότητα μόνο μέχρι το 25% των υπαλλήλων, από όσο γνωρίζουμε. Επίσημα θα το ξέρουμε Δευτέρα. Σας λέω τώρα το τι έχει ακουστεί. Αυτή τη στιγμή στη Μυτιλήνη πόσες επιχειρήσεις έχουν κλείσει και πόσες γνωρίζετε ότι ετοιμάζονται να κλείσουν? Μέσα στην πόλη έχουμε ήδη 4, 5, 6 οι οποίες έχουν κλείσει τελείως. Δεν υπάρχει ελπίδα να ξανανοίξουν. Έχει πάνω από 10, 15 επιχειρήσεις οι οποίες είναι κλειστές και δεν ξέρουν πότε θα ανοίξουν, μπορεί να ανοίξουν δηλαδή και την άλλη εβδομάδα ή να ανοίξουν την άνοιξη πια, αν τα καταφέρουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην περιοχή Λαδάδικα, φέτος οι μισές επιχειρήσεις είναι κλειστές μέχρι στιγμής. Θα γίνει, από όσο γνωρίζω, κάποια ανοίγματα επιχειρήσεων για να δούμε τώρα αν θα υπάρξει κάποια κίνηση ή όχι, γιατί τα έξοδα όλα τρέχουν, δεν έχει πάρει τίποτα παράταση. Και τα ενοικία και όλα, οπότε θα γίνει ξανά μια προσπάθεια, αλλά αναλόγως τα αποτελέσματα. Και εννοείται ότι άμα μπείτε απλά και δείτε ηλεκτρονικά ή σε αγγελίες, υπάρχουν πάνω από άλλες 20-30 επιχειρήσεις, οι οποίες πωλούνται αυτή τη στιγμή σε πολύ καλές τιμές κιόλα. Καταραίει ο κλάδος αυτή τη στιγμή, το φωνάζουμε καιρό. Δεν καταλαβαίνουν, δεν μας βοηθάνε, ζητήσανε να βάλουμε τις πλάτες μας, ζητήσανε να κάνουμε υπομονή. Δυστυχώς δεν το κατανοούν και θα μας βρουν μπροστά τους πλέον. Είμαστε συνέχεια σε επαφές και πανελλαδικά και τοπικά. Τοπικά που μπορώ να σας μιλήσω πιο συγκεκριμένα. Όλοι είναι απογοητευμένοι οι επιχειρηματίες και είναι έτοιμοι για οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει την επιβίωσή τους, καθώς και όλων των υπαλλήλων που θα έρθει και ένα τσουνάμι απολύσεων με όλη αυτή την κατάσταση.
Πώς χαρακτηρίζεται το μέτρο ότι απαγορεύεται στα μαγαζιά, στα καταστήματα εστίασης ή μουσική? Θα το πω ανούσιο, είναι η πιο φυσιολογική λέξη που μου έρχεται. Από τη στιγμή που έχεις μόνο εμβολιασμένους μέσα στο χώρο σου, μόνο καθιστούς, μέχρι 6 άτομα, με αποστάσεις, με ποια λογική λες σε αυτούς τους ανθρώπους που τους υποσχέθηκες ότι άμα εμβολιαστούν 2 και 3 φορές έχουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά τους που θα μπορούν να έχουν την κανονική τους ζωή, σε αυτούς τους ανθρώπους τους κόβεις και τη μουσική. Τι δηλαδή θα μπορούσε να κάνει ένας καθιστός πελάτης με αποστάσεις και με όλα αυτά. Δηλαδή είναι δεν έχω λόγια να το περιγράψω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιαννάκα. Ευχαριστώ και μακάρι επιτέλους κάποια στιγμή να μιλήσουμε για καλά πράγματα και όχι μόνο τα δυσάρεστα, αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε φως μέχρι στιγμής.